Πάμε στον Αλέξανδρο τον Λιχούδη, το μέλος της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλέξανδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Πάμε λίγο να μας διαφωτίσεις τι εννοούμε με τον όρο «εαρινή ησημερία» και αν κάθε χρόνο τέτοια μέρα πάντα έχουμε την επίσημη πρώτη της Άνοιξης ή έχουμε, αν έχουμε κάποιες μεταβολές. Η εαρινή ησημερία είναι μία ημέρα μέσα στον χρόνο, την έχουμε κάθε χρόνο, η οποία, όπως λέει και η λέξη, έχει μέρα ίση με τη νύχτα, σε ώρα. Ναι. Όπως αν θυμάστε, είναι πάντα την Άνοιξη. Είναι ένα από τα τέταρτα που χωρίζουμε το έτος μας, σε εποχές, η Άνοιξη, ο χειμώνας, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Και τώρα η εαρινή ησημερία λέγεται εαρινή, γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί ότι έχει έλθει η Άνοιξη, το ΕΑΡ. Από αύριο δηλαδή θα έχουμε κατά ένα λεπτό μεγαλύτερη ημέρα, έτσι δεν πάει? Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι ένα ολόκληρο λεπτό με την αυστηρή έννοια της ημέρας, δηλαδή την εμφάνιση του ίδιου του ήλιου. Αν όμως σας ενδιαφέρει το αν θα είναι αρκετά φωτεινά έξω σαν ανεμέρα, μπορούμε να προσθέσουμε ίσως και λίγα λεπτά στην ημέρα. Έτσι είναι αυτό το φως που βλέπουμε πρωτού ξημερώσει και αφού βραδιάσει. Κάθε χρόνο 20 του Μάρτη έχουμε αυτή την επίσημη πρώτη της Άνοιξης ή πιθανότατα άλλες χρονιές να είναι και 21, άλλες φορές να είναι και 19? Δεν είναι πάντα στην ίδια ακριβώς ημέρα. Υπάρχει ένα περιθώριο ημερών και δεν είναι πάντα η ίδια, γιατί η γη, ο λόγος είναι η γη για την ακρίβεια και η κίνηση που κάνει. Η γη, όπως ξέρουμε, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, γι' αυτό έχουμε μέρα και νύχτα. Όμως δεν περιστρέφεται κάθετα στην τροχιά της, αλλά περιστρέφεται με μία μικρή κλίση. Αυτός ο άξονας που περιστρέφεται η γη έχει και αυτός μία μικρή, κάνει και αυτός μία μικρή κίνηση, δημιουργεί κάποιους επίκυκλους. Και για να μην σας ζαλίζουμε το τεχνικό κομμάτι, το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο όταν η γη έρχεται σε αυτή τη θέση στην τροχιά της να έχει μία λίγο ελαφρώς διαφορετική κλίση από την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα η ακριβή στιγμή της ησημερίας να μετακινείται ίσως μέσα σε αυτές τις ημέρες. Πόσο όμορφη εποχή άνοιξε όμως και για σας τους λάτρες του ουρανού και των αστεριών και του σύμπαντος γενικότερα. Ξάστερος ουρανός σε πολλές περιπτώσεις από εδώ και πέρα, οπότε καλύτερη και η διαδικασία του να μελετήσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πράγματι, ακόμα και με το γυμνό μάτι. Να εστιάσω στους ερασιτέχνες, ακόμα και με το γυμνό μάτι. Πράγματι, όλοι μας πιστεύω ότι εκτιμάμε ότι έρχονται εξαστεριές και μπορούμε να τις απολαμβάνουμε ξανά, τώρα που ζεσταίνει και ο καιρός. Και να ενημερώσω και τους αστρονόμους τηλεθεατές ότι τώρα η Άνοιξη είναι και καλύτερη εποχή για να παρατηρήσουμε γαλαξίες. Μπράβο. Μπράβο, και να κάνουμε και το μαραθώνιο Μεσιέ. Λοιπόν, εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όποτε σου έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είσαι εδώ να μας τη δώσεις, να μας διαφωτίσεις, να μας συμβουλεύσεις και να μας κατευθύνεις. Με το καλό να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ από κοντά, να μας δείξεις έτσι τα μυστικά. Εκεί διαζώσεις, θα έλεγα, να βρεθούμε εκεί στα μέρη σου και στα μέρη σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.